Σπύρο, θέλω να μου μιλήσεις για την μεγάλη επιστροφή της ΣΕΡΕΣ, τη σειρά, τη συνεργασία με τον Γιώργο τον Καπουτσίδη. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Αμέσως είπα ναι, γιατί έχει γράψει ένα ρόλο που δεν είναι κωμικός, είναι λίγο δραματικός και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μάθαμε και κάποια πράγματα τα οποία συνέβησαν στα γυρίσματα της σειράς. Τι συνέβη τελικά με την κυρία Γερασιμίδη? Θα μου επιτρέψετε να μην μιλάω για άλλους. Αυτά θα σας τα πει η Ελένη. Κάποια διαφωνία με τις ημερομηνίες, ξέρω αυτό. Διαβάζω ότι θα είσαι σε κάποια σειρά του Netflix. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμα. Πότε θα είναι ανακοινώσιμο? Όταν θα μπουν υπογραφές. Ωραίος. Πολύ. Μου λένε τώρα μια πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει. Και ας μην την πούμε καλύτερα, για να μην... Για το Netflix. Ναι. Μακάρι να την πούμε. Μακάρι, το ευχόμεθα. Εσείς θα μου πείτε, ναι, αν κάνει να την πω ή όχι. Να το πω, να μην το πω. Λοιπόν, υπάρχει μια φήμη ή πληροφορία ότι θα παίξει στο The Crown. Netflix. Τέλειο. Έναν Έλληνα εφοπλιστή, στο σκάφος του οποίου ήρθε ο Κάρλος και η Νταϊάννα. Τι λες, τον Νιάρχο να εννοούνε. Ποιον εννοούνε όμως? Τον Νιάρχο νομίζω ίσως να εννοούνε. Τέλος πάντων, όποιον και να εννοούνε, αν συμβεί αυτό, θα είναι σούπερ.